Καλησπέρα παιδιά, Killerman 21 εδώ, καλώς ήρθατε και στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς Killercraft επιβίωση. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ με το σπίτι έτοιμο, από ό,τι βλέπετε. Το μόνο πράγμα που έμεινε είναι η σκεπή και λίγο διακόσμηση μέσα, έχω κάνει αρκετή διακόσμηση. Αλλά θέλει να κάνω τη σκεπή και λίγο ακόμα. Να διαμορφώσω και λίγο ακόμα τους στίχους εκεί πέρα. Και λογικά μέχρι το επόμενο ή μεθεπόμενο ψήφιο θα είναι 100% έτοιμο το σπίτι. Επίσης, έχουμε και διαμαντένια πανοπλία, αμέν. Είμαστε πολύ κυριλάτοι. Επίσης, κατάφερα και έφτιαξα αυτό το σπαθί. Πολύ καλό. Είμαστε κυριλάτοι. Και πάμε να σας δείξω το σπίτι μου, γιατί έχει στα γρήγορα. Έχει πέσει πολύ και δουλίτσα εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε ανάμεσα στο επεισόδιο. Καταρχάς, έχω βάλει και αυτά τα αζαλεία εδώ πέρα. Για παραπάνω ξεγοντεκόρ, για να μην είναι το σπίτι, ξέρω εγώ. Ένα μονότονο το οποίο είναι μέσα πουθενά να έχει λίγο πράγμα γύρω του. Βάλα και λίγα από αυτά εδώ πέρα, μελάκια. Και πάμε να σας δείξω το εσωτερικό όπως το έκανα. Εντάξει. Αυτό είναι μια ωραία πατέντα αν θέλετε να διακοσμείτε τα lectern και το φωτισμό στο σπίτι για το εξωτερικό. Πολύ ωραίο αυτό. Και καλά εδώ πέρα το κρατάει. Και πάμε να δούμε το εσωτερικό. Λοιπόν, παιδες μου, το εσωτερικό είναι κάπως έτσι. Αυτό είναι το εσωτερικό. Έχω βάλει και brewing station, όπως είναι αυτά, armor stands. Και καλά για να είναι η διακόσμηση. Θα τους βάλουμε και αυτό το εδώ πέρα πανοπλίστα, θα κάνουμε θετικά. Κάλα ότι αυτά είναι τα τραπεζάκια με αυτά εδώ πέρα. Άσπρο γυαλί, γιατί είναι medieval. Κάποιους καναπέδες εδώ πέρα και εκεί από ό,τι βλέπετε. Και επίσης από ό,τι ακούτε και βλέπετε, έραμε και δύο χωρικούς. Αυτοί οι πέτρες μου δεν είναι χωρικοί από το χωριό που έφερα. Αυτοί είναι χωρικοί και οι δυο τους, έτσι και οι δυο τους είναι χωρικοί που, πώς το λένε, τους γιάτρεψα. Είχαν σπονάρει σαν ζόμπι εδώ πέρα και τους γιάτρεψα. Έχουμε και εδώ πέρα τα brewing station μας. Κάνουμε πολύ και δουλίτσα. Εδώ τα φουρνάκια μας. Επίσης, άμα παρατηρείτε ότι το βίντεο δεν λαγκάρει τόσο, τα FPS είναι κάπως πιο ψηλά. Θέλω να σας δείξω ότι έχω βάλει και παραπάνω modpacks στο fabric που χρησιμοποιώ. Έχω βάλει παραπάνω modpacks τα οποία δίνουν όλα αυτά τα καλούδια εδώ πέρα. Πολύ ωραία τα έχουν κάνει όλα. Πραγματικά είναι τέλειο. Lightning. Είναι πολύ ωραίο. Πραγματικά. Απλά έχω απενεργοποιήσει τα γραφικά. Τα έχω βάλει. Δεν έχει fabulous επίσης. Έχει μόνο fast fancy. Θα βάζω εγώ fast εδώ πέρα. Γιατί λέει ότι αυτό τρώει πάρα πολύ επίδοση και πράγμα ισχύει, και δεν το έχω βάλει fast. Και είμαστε κάπως έτσι πιο κυριλάτη. Το FPS είναι λίγο πιο ψηλά από ό,τι ήταν συνήθως. Παίζεται και κυμαίνεται 30 με 60. Πολύ καλό αυτό. Εδώ πέρα και από το κάμαρά μου. Μάζεψα πολύ σμαράγδι με trades από ένα χωρικό κάτω στο χωριό. Με μπόλικο ξύλο. Βέβαια έχουμε ξεμείνει πολύ, έχουμε ξεμείνει από ξύλο, πρέπει να πεταχτώ μέχρι το Rift Forest να σπάσω λίγο. Κάποιος οψιδιανός, γιατί βρήκα ένα ακόμα, όπως το λένε, Ruined Portal. Ταξίδεψα πολλά χιλιόμετρα προς τα εκεί. Πας και βρω, ξέρω εγώ, αυτό το νέο το δάσος της 19, νομίζω, Mangrovio Forest, Mangrovio Swamp, κάπως έτσι λέγεται. Να πάρω το ξύλο και να αντικαταστήσω όπου έχει Birch Wood. Με μαγκρόβιο που έχει αυτό το ελαφρά πιο ερυθρό, άρα ωραίο ερυθρό, έχει του Crimson και της Ακακιάς. Το κάνει κάπως σαν αυτό, αλλά ελαφρά πιο ανοιχτόχρωμο και ταιριάζει άπειρα και το σχέδιο που έχει με τα Roofwood εδώ πέρα. Είναι πολύ καλό. Βέβαια εξερεύνησα γύρω στα 1500 με 2000 μπλοκ προς τα εκεί, δεν βρήκα κάτι. Βρήκα ένα ακόμα χωριό, by the way. Βρήκα ένα ακόμα χωριό. Αλλά εντάξει, το εξερεύνησα, από εκεί πήρα και όλο αυτό το πολύ ψωμί που βρήκα. Επίσης πραγματικά γαργαροκυλάει πολύ καλύτερα το PC. Απλά η καλύτερη επιλογή, όταν βάλετε και εσείς mod packs για επιδόσεις, πάτε εδώ πέρα στα advanced και εδώ που λέει CPU render head limit, θα το πάτε στα 3 heads, στα εδώ πέρα, γιατί λέει ότι δίνει το μεγαλύτερο αριθμό από FPS του επεξεργαστή και μπορεί να περιμένει όταν η κάρτα γραφικών
έχει τελειώσει το rendering. Very low or high values may credit from frame rate stability. Βάλτε τόσο 3 για να μην και να είναι και πολύ πιο γρήγορο και επίσης να μην προκαλέσει και αυτά που λέει αστάθεια στα FPS. Επομένως, άλλο το πολύ 4 βάλτε το, όχι παραπάνω. Παραπάνω θα προκαλέσει προβλήματα. Επομένως, αυτά πάνω κάτω. Επίσης, να σας δείξω και στο chest μου εδώ πέρα τι βρήκαμε. Βρήκα και άλλα πράγματα εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ λίγες σελίτσες. Ήταν μια σελίτσα. Λίγα παραπάνω μήλα. Έπεισα και αυτά τα Iron Angs εδώ πέρα. Σκότωσα και λίγους Enderman εδώ πέρα. Πήραμε κάποια Enderman ακόμα. Όλη αυτή η πέτρα εδώ πέρα που βλέπετε και γενικά πέτρες και challenge και όλα αυτά τα σχετικά, έσκαψα μια γούρνα. Α, στα Hanging Roots. Ήθελα να σας το πω και σε περίπτωση που πείτε ότι τσίταρα. Δεν τσίταρα. Αυτό πως το μαζεύεις. Λοιπόν, παίρνεις ένα σκαπέτι. Αν έχω σκαπέτι εδώ, έχω. Κοιτάξτε να δείτε πως μαζεύεις τα Hanging Roots, γιατί αυτό είναι ένα item που δεν μπορείς να το φαρμάρεις. Σε βέβαια που δεν το ξέρετε. Έχεις εδώ πέρα το Rooted Dirt. Έτσι. Αυτό είναι το νέο χώμα της 1.18, το οποίο από ό,τι βλέπετε έχει ρίζες. Και αυτά τα Hanging Roots πως τα παίρνεις. Το σκαπέτι σου, κάνεις δεξί κλικ εδώ. Φεύγουν τα Roots και από ό,τι βλέπετε έχουμε το item. Αν το κακό κάνω εδώ πέρα, ακούτε. Δεξί κλικ, δεν μπαίνει. Οπότε να ξέρετε να είστε λίγο προσεκτικοί άμα το βγάλετε, γιατί δεν το ξαναβάζει. Δηλαδή αν δείτε εδώ πέρα είναι κανονικό χώμα. Να το βάλω και ούτε στο crafting δεν το βάζει. Όμως πρέπει να είστε και λίγο προσεκτικοί αν θέλετε πράγματι να το αφαιρέσετε. Πάνω απ' όλα μπορείς να έχεις εδώ πέρα τα hanging roots και να τα βάζεις όπου θες. Που τα είχαμε. Εδώ. Έχει και knockback από ό,τι βλέπετε το σπαθί. Και άλλες έλυσες εδώ πέρα. Το κάνει γενικά τούμπανο το σπαθί. Πολύ καλό αυτό. Ωραία. Αυτά λέω και θα πάνε για trade. Έχω βρει και άλλους villagers εκεί πέρα στο χωριό και λέω λογικά να πάω να κάνω trade. Αλλά τους έχω κάνει ακόμα παπάδες. Επομένως, θα δούμε γι' αυτό, οπότε ας το μαζέψουμε και λίγο ακού. Τώρα να σας δείξω και όλη αυτή η πέτρα εδώ πέρα, από πού προήρθε. Καταρχάς να πάμε να κοιμηθούμε, να το κάνουμε μέρα μία στα γρήγορα. Όπου πόσο καλά κυλάει το PC τώρα, με τόσα ίντερα, πώς λένε, με αυτό το modpack. Πραγματικά θα σας το έχω κάτω στην περιγραφή το modpack, είναι θεϊκό. Τους άλλους για μένα το βίντεο αυτό το τραβάω Τρίτη, όχι Τρίτη, Δευτέρα βράδυ. Για εσάς θα είναι το Σάββατο, επομένως θα έχω πολύ χρόνο για το βίντεο, να το φτιάξω, να κάνω τέλειο και τέτοια. Επομένως θα βρω και τα links και θα στα βάλω κάτω στην περιγραφή να όποιος γουστάρει και ενδιαφέρεται για μεγαλύτερα FPS, να το έχει. Το μεγάλο PC μου είναι έτοιμο να κάνει boom, αλλά κοιτάξτε όμως πως επιτάχει όμως. Ωραία, θυμάσαι που χτύπαγα τα mobs και κράσαρε σαν PC μου και ήταν έτοιμο να κάνει μια supernova. Ωραία. Πήγαμε και ένα στάκα και μας από Σάλπουρ. Πολύ καλό. Όλο αυτό θα πάει για TNT και Χελερίτη στο μέλλον. Ωραία. Πάμε να σας δείξω από πού όλη αυτή η πέτρα που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο για το σπίτι εδώ πέρα προέκυψε η άλλη τόση και τη σκεπή. Λοιπόν. Αρχικά κατεβαίνουμε αυτό το λόφο. Έτσι. Επίσης να σας διευκρινίσω ότι άμα έχετε flames στο σπαθί, δεν ξέρω άμα το ξέρατε. Δεν ξέρω αν το ξέρατε, αλλά μας σκοτώνεις τα ψάρια στο βγάζει ψημένο. Και να φανταστείτε κάτω από το νερό, γιατί για όσους δεν το ξέρετε ότι και κάτω από το νερό μπορείς να φαρμάρεις ψημένο φαγητό. Μπορείς, οπότε βλέπετε σκοτώνουν τα ψάρια. Εδώ. Και λίγο χαζότατα τα ξπίτσα 9, πρέπει να βάλω ένα data pack που βρήκα από το φέλης 1-8. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπετε, σημαίνω. Σημαίνω όμορφα και ωραία. Επίσης έχει πολλά drowns από το περίεργο λόγο. Σπονάει που σπονάει 500 φάκους, γιατί βγάζει κανένα τρένα. Τέλος πάντων. Αρχικά,
Εδώ πέρα, είδαμε εδώ. Σπάμε αυτό, το ξανατοποθετούμε για να μην είμαστε creepers. Και από ό,τι βλέπετε, όλη αυτή η πέτρα από εδώ προέκυψε. Από ό,τι βλέπετε, όλη αυτή η πέτρα από εδώ προέκυψε. Φωτίζουμε γιος μισμά για να τεάζει, γιατί θα έρθουμε για περισσότερο farming εδώ πέρα. Από εδώ πέρα, έσκαψα όλο αυτό το κουτάκι εδώ πέρα για να μαζέψω την πέτρα. Θα κάνουμε και άλλα που θα το. Αυτό σκοπό να το υπερμεγεθύνω, να το πάω στο διάολο τη μάνα κάτω. Εκεί εγώ το κάνω, το ράνω. Και δεν έχω κάποιο σκοπό να το φτιάξω και τέτοια για build τέτοια. Απλά το αφήσω έτσι. Και θα το μπαζώσω με μια τρύπ με χώματα όπως έκανα τώρα. Και όλα κομπλέ. Θα το φωτίσω για να μην σπονάρουν βλάκες και μας λαγκάρουν τον κόσμο. Και αυτά πάνω κάτω. Επίσης έφτιαξα για ένα ωραίο Fortune 3 pickaxe. Που τώρα θα το χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε το Mini Cooper. Ναι, έλεγα στην αρχή δεν θα θέλω να παίρνω Mini Cooper γιατί είναι άχρηστο. Αλλά βολεύει για building. Δηλαδή, όταν φτιάχνεις τα Cooper Blocks, μπορείς να κάνεις άπειρα πράγματα, κάνεις stairs και ό,τι θες με αυτά. Επομένως, δεν κοτάω, το παίρνω. Αυτά. Να συγκεκρίσουμε τώρα πίσω. Το ήθελα να σας δείξω μοναχά. Πάντως, σας είπα ότι από εδώ πέρα όλη αυτή η πέτρα προέκυψε. Δεν τσίταρα, δεν έκανα, δεν έρανα. Και ούτε ήθελα να πάω στον Βλάκα για mining και τέτοια. Γιατί, εντάξει, και θα μου πεις, και αυτό που έκανες mining ήταν κατά κάποιο τρόπο και το άλλο mining ήταν. Απλά είσαι Βλάκας μόνο και μόνο επειδή δεν πήγες στο 12 γιατί εκεί θα βρίσκεις και διαμάντια. Ναι, δεν έχεις κακό σε αυτό, δεν έχεις άδικο. Αλλά αποφάσισα να το κάνω εκεί τώρα για να μην ξοδεύω 500 μεγά αιώνες από τη ζωή μου για να κάνω μόνο και μόνο για αυτό το πράγμα. Όντως όλα κομπλέ. Μπορείτε να πείτε. Έχω ξεβρίσει και εδώ πέρα, δεν έχει σαν φάντασμα ένα μαλάκι. Τέλος πάντων, δεν έχω ξεβρίσει αυτή τη σπηλιά, δεν έχει τίποτα. Μόνο κάποια coal έχει, copper. Δεν έχει πολλά πράγματα. Ωραία. Να φάμε και αυτόν τον βλάκα εδώ πέρα. Και λογικά θα μαζέψω το κάρβουνο, γιατί είναι σημαντικό το κάρβουνο. Γιατί το κάρβουνο που θα κάνεις φως που είναι το πιο σημαντικό. Εντάξει, το ψήσιμο το κάνεις και με άλλα items, δεν είναι απαραίτητο το κάρβουνο. Μπορείς το κάνεις με blaze rod, με λάβα το οποίο ψήνουν ακόμα ψώτρα από ότι ένα κάρβουνο. Αλλά είναι σημαντικό μόνο και μόνο επειδή ότι φτιάχνεις δαυλούς. Φτιάχνεις από τους δαυλούς lettern. Για να κάνεις τα lettern, από ό,τι είπα και πριν, θες δαυλούς. Και τους δαυλούς τους κάνεις με coal. Άμα θες να κάνεις τα μπλε lettern, πρέπει να κάνεις τα μπλε torch. Τα μπλε torch κάνουν και αυτά με coal, απλά με τη μόνη διαφορά που κάτω βάζει ένα σούσαν. Άρα δεν πάβει να θέλει coal όμως. Οπότε το coal, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι η μισή αρχοντία στο Minecraft. Ποτέ να μην το σνομπάρετε, να το προσπερνάτε. Ευτυχώς κούρθες. Ευτυχώς τώρα έχω και την ασπίδα, οπότε δεν θα με κόψει πολύ. Έχω και την armor, η οποία είναι αρκετά καλή. Protection 2, Protection 1, Hyper Attack 2 και Blast Protector 3. Έχουμε και την ασπίδα και ένα καλό σπαθάκι. Την 3 μόνο δεν έχει, άρα τέλος πάντων δεν πειράζει. Επομένως δεν τον φοβόμαστε τον Enderman. Καθόλου και μα καθόλου. Με χτύπησε και μια καλούλα damage μου ήταν μόνο. Ένα κράσπ. Τώρα πάμε να το βάλουμε αυτό. Θα το βάλουμε εδώ πέρα, αν έχω αφήσει κάτι ανοιχτό. Γιατί είχε σκάσει ένα creeper εδώ πέρα. Ωραία, δεν έχει κάνει κάτι. Επίση sugar cage έχουν μεγαλώσει, τώρα θα τα φαρμάρουμε και αυτά. Λοιπόν, επίσης στο chest, και εδώ πέρα είχε σκάσει creeper, εδώ στο chest. Ευτυχώς δεν έσπασε, θα μόνο ένα blue instant, αλλά ευτυχώς κατάφερα και το πήρα, δεν το διέλυσε. Λοιπόν, πού είναι, εδώ. Έχω μαζέψει, ξαναπήγα hell, μάζεψα μπόλικο hell quartz και λίγα από αυτά εδώ πέρα. Και υπερελάχιστα από αυτά, για να κάνουμε ένα respawn anchor, ευτυχώς τώρα μπορούμε να το κάνουμε. Θα σας δείξω πως φτιάχνετε ένα respawn anchor, σε περίπτωση το ξέρετε. Λοιπόν, ένα respawn anchor φτιάχνετε κάπως έτσι. Όπα, λάθος. Ένα respawn anchor φτιάχνετε κάπως έτσι. Βάζεις 3 γλώσσες στη μέση, το περιτριγυρίζεις με οψιδιανό που κλαίει. Οψιδιανό που κλαίει, τόσο πάνω.
και για να σας πω ένα χορ, το οποίο είναι κάπως έτσι εμφανισιακά, και για να το γεμίσεις, θες Glowstone Dust, να κάνεις το Glowstone Stone, την πέτρα δηλαδή, και με δεξί κλικ, εδώ πέρα, κάνει charge. Και άμα άλλο ένα δεξί κλικ, κάνει respawn. Δηλαδή set respawn σαν κρεβάτι. Να ξέρετε ότι αυτό, παιδιά, λειτουργεί μόνο στην κόλαση. Άμα πάτε να κάνετε set spawn, το γέμισμα δεν κάνει κάτι. Αλλά άμα ξανακάνετε δεξί κλικ για να κάνει set spawn, είτε στο τελειωτή, είτε εδώ πέρα στο overworld, να ξέρετε, παιδιά, μην το κάνετε, διότι κάνει μια έκρηξη και τα καταστρέφει όλα. Και εσάς σας παίρνει ατόφιος, ό,τι και πανοπλία να έχετε. Επομένως, παιδιά, να είστε προσεκτικοί τι πάτε να κάνετε με αυτό το blog εδώ πέρα, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο άμα το χρησιμοποιείτε λάθος και σε διαφορετικά dimensions. Επομένως, αυτό είναι για κόλαση και μόνο, το τονίζω. Και αυτά πάνω κάτω. Τώρα αυτά τα quartz τα μάζεψα γιατί σε αυτό το επεισόδιο θα ήθελα να κάνουμε λογικά ένα Xerotic Sugar Cane Farm. Αλλά πρέπει να μαζέψουμε λίγο cobblestone. Επομένως, εγώ θα κόψω μία το βίντεο τώρα. Έτσι, θα κόψω μία το βίντεο τώρα. Να φτιάξω ένα Night Vision 3 potion. Και τα λέμε αργότερα. Ωραία, επιστρέψαμε. Λοιπόν, έχω μαζέψει μπόλικο stone εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε. Και αυτή, για να δούμε από τα πιστόνια που έχουν, δεν θυμάμαι καλά. Το είδε και οι observers. Λοιπόν, ερυθρόλυθος εδώ είμαστε. Τα observers φτιάχνονται κάπως έτσι. Α, είμαστε κυρλέ. Και τα πιστόνια κάπως έτσι. Ωραία, επομένως θα κάνουμε προς το παρόν τα observers, θα φτιάξουμε, έχουμε πολύ περιθώριο εδώ πέρα, ένα crafting bench, να φτιάξουμε φτιάξουμε 32 από αυτά. Ωραία, και από εδώ. Και λογικά τώρα θα πάμε να κόψουμε κάποια δέντρα εδώ πέρα. Τα σαβάνα δεν ξέρω, μου αρέσουν, δεν θέλω να τα κόψω. τι να πω, μπορεί να είναι κάπως αστείο, αλλά γιατί είναι λίγο ηλίθια δέντρα στην εμφάνιση. Αλλά μου αρέσουν, θέλω να τα πω σαν αξιοθέατο. Ωραίο αυτό. Τέλος πάντων, ας κόψουμε αυτά εδώ. Τα οποία είναι απλά δέντρα και με διαφορετικά. Καθώς είναι και σπασμένα από τα creepers, γιατί και εδώ έχουν σκάσει creepers. Ωραία. Βλέπω πέρα δέντρα τα οποία πατάνε κάτω, τι γίνεται εδώ πέρα. Πολύ μικρά δέντρα και δεν γίνονται εδώ. Ωραία. Και εσύ θα βάλουμε το σάπλινγκ αυτό εδώ. Αυτό είναι ένα νέο δέντρο, ίσως πιο ψηλό. Και κανονικό, ωραίο δέντρο. Ωραία. Επίσης πάει το τσεκούρι. Να πάρουμε λίγο αρκετό. Ναι, αγόρι μου. Ποιος αγελάδος είπε. Σε να σπάσουμε και άλλα δέντρα εδώ πέρα για να φύγουν όλα τα φύλλα. Μην μείνουν πράγματα να πετάνε, δεν μ' αρέσει. Και αυτό μικρούλι λέω να το κόψω. Παρά είναι μικρούλι και δεν μ' αρέσει. Α, αυτά θα κρατήσω, δεν θα μπορεί να τα σπάσω ποτέ. Τι λέω, ρε μαλάκα, μαλάκας. Τέλος πάντων. Καλώς τον. Πώς και από εδώ, ρε. Α, εντάξει. Σου να ήδη ελάχιστος. Ωραία. Το λάσσο εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται έπιασε. Μόνο το μόνο κακό είναι ότι δεν βγαίνουν στα φύλλα. Δεν μπορείς να τα πάρεις στα φύλλα, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, χειάστε. Μπορώ τουλάχιστον να το αφήσω πίσω, δεν μπορώ. Πώς να το βάλω εδώ. Ωραία. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τα αγαπητά μας πιστόνια. Λοιπόν, να τα κάνουμε σε αυτό το crafting table, δεν πειράζει, κακό δεν κάνει.
Ωραία. Ανεθερμικέρον. Λοιπόν. Πάει πολύ καλό το PC. Δεν έχει πόσε αυτέ τι περιπάγκε που ξαφνικά από τα 20 FPS πέφτει στα 2 FPS. Πολύ καλό αυτό. Ωραία, τι να αφήσουμε από εδώ, να αφήσουμε προ το παρόν αυτό. Ωραία. Κάνουμε περίπου 32. 32 έμβολα. Ωραία. Και εδώ πέρα λίγο ερυθρόλυθο. Ωραία. Να κάνουμε τα αρχικά τουλάχιστον. Λοιπόν. Καταρχάς. Σκέφτομαι να το κάνω. Το κάνουμε εδώ πέρα. Να κάνουμε μια έκταση 32x32. Να εδώ πέρα που είναι και μεγάλα. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ωραία. Πάμε και τώρα για να βλέπουμε. 26 είπαμε, ωραία. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Εδώ θα είναι το τέλος. Ωραία. Μόνο θα ξανακόψω λίγο να καθάσω όλη αυτή την περιοχή και ξαναεπιστρέφουμε αμέσως να ξεκινήσουμε την κατασκευή. Λοιπόν, παιδιά, update μετά από 3.000.000 χρόνια μετά. Άνοιξα λίγο την πλατφόρμα εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι η περιοχή που θα μπαίνουν τα Sugar Cage, θα μπαίνουν. Μόνο καλό θα ήταν να εδώ πέρα να έχετε ένα block το οποίο είναι ελαφρά πιο χαμηλό σε επίπεδο από τα κανονικά blocks, όπως είναι το Mad Block 19, το Farmland και η Sursand. Νομίζω σε Sursand, όχι αυτά σε Sursand δεν μπαίνουν, ε. Σε Sand μπαίνουν, αλλά σε Sursand δεν μπαίνουν. Εδώ πέρα βλέπετε ότι το επίπεδό μας είναι 85 ακριβώς. Εμείς πρέπει να... Εμείς θέλουμε να λέει 84,800 κάτι. Να είναι ελαφρά πιο χαμηλό, ώστε και να... Πώς το λένε? Το οποίο και να... Να μπαίνει αυτό, άρα και να τα παίρνω τα χόπας πιο εύκολα. Εδώ πέρα... Τώρα, από κάτω θα σκάψουμε για να μπουν χόπες. Και επίσης τα χόπες να προσέχετε να κοιτάνε προς μία σειρά, έτσι. Δηλαδή, τα hoppers θέλουμε να κοιτάνε στο έτσι. Μισό να σας δείξω. Τα hoppers εμείς θέλουμε να κοιτάνε κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να κοιτάνε το ένα από ό,τι βλέπετε. Κάτσε γιατί τελείωσαν και τα πουτια. Δεν μπορώ να κολυμπήσω. Από ό,τι βλέπετε να κοιτάει το ένα πάνω στο άλλο. Δεν πρέπει να κοιτάει το ένα προς τα πίσω ή εδώ κάτω. Πρέπει όλα να κοιτάνε το ένα στο άλλο, αλλά στη σειρά που, πάει, που πάνε προς το chest, έτσι. Όπως είπα και πριν, δεν πρέπει το ένα να κοιτάει κάτω ή το ή ξέρω εγώ να κοιτάει το πίσω του. Πρέπει όλα να κοιτάνε προς την άτους, να σας το θέσω με πιο μεγάλη λεπτομέρεια. Γιατί άμα το κάνετε, ξέρω εγώ, σας ξεφύγει κάποιο και ξέρω κοιτάει έτσι, έτσι όπως βλέπετε κάτω ή το από πίσω του, δεν θα λειτουργήσει η φάρμα. Εμείς θέλουμε να είναι 1000% αποδοτική. Βέβαια τώρα θα είναι 80% γιατί θέλουμε blocks που είναι ελαφρά πιο χαμηλά. Mud δεν καταφέραμε δυστυχώς να βρούμε. Mud σημαίνει λάσπη σε ελληνικά για όσους δεν το ξέρουν. Δεν καταφέραμε δυστυχώς να βρούμε. Επίσης έβαλε και ένα κρασιλίκι το PC μου τότε που έψαχνα. Επομένως, δεν μπορούμε. Δεν καταφέραμε βασικά. Την πλατφόρμα την έχω κάνει 32x32. Τώρα, δυστυχώς, έχουμε ξεμείνει από iron και δεν μου φτάσανε οι hoppers. Δυστυχώς. Λογικά, μέσα στα επεισόδια, ανάμεσα στα επεισόδια, θα πάω για mining. Θα λιώσω λίγο στο mining και τον εαυτό μου. Με το Fortune 3 θα κατέβω. Να μαζέψουμε όσο πιο πολύ iron γίνεται για να ολοκληρώσουμε λίγο τα hoppers εδώ πέρα.
Λοιπόν, και τώρα π.χ. πετάω αυτό και εμείς θέλουμε να καταλήξεις στο από εκεί, στο τελευταίο. Για να δούμε, λειτουργεί κανονικά. Ωραία, πέρασε από εδώ. Πέρασε και ένα χώμα, εντάξει. Μια χαρά λειτουργεί, όπως ακριβώς το θέλαμε. Τώρα θέλουμε να φυτέψουμε τα sugar cane. Κάπως έτσι. Ωραία. Και τώρα πρέπει να βάλουμε τα pistons στο έτσι. Λοιπόν, έτσι πρέπει να τα pistons μισό. Ωραία. Τα pistons πρέπει να κοιτάνε εδώ. Εδώ ακριβώς. Και οι observers πρέπει να κοιτάνε στο έτσι. Πίσω θέλουμε να είναι η μούρη. Όχι, λάθος. Με συγχωρείτε, λάθος. Έτσι θέλουμε να κοιτάει. Και τώρα πρέπει να... Για να δούμε. Όχι. Μάλλον έτσι πρέπει να το κάνουμε να κοιτάει. Μπροστά αυτό. Για να δούμε. Ναι, έτσι. Επομένως η μούρη πρέπει να κοιτάει από πίσω και το λαμπάκι εδώ θέλουμε να κοιτάει μπροστά. Ωραία. Μας ξεφύγανε ένα observer. Ωραία, πάλι καλά. Λοιπόν, και αυτό θα κάνουμε μέχρι το 32ο, εκεί πέρα. Επομένως πάμε. Επίσης μου τελειώνει και το φτιάρι. Ωραία. Βάζουμε τα έμβολα έτσι. Και αυτά πρέπει να κοιτάνε προς τα εκεί όλα. Είτε άμα λειτουργεί έτσι, ξέρω εγώ, λειτουργεί. Γαμώ το σαρδά μου, γαμώ. Τέλος πάντων. Άμα ξέρω εγώ κατά λάθος, ένα από όλους σας, ξέρω εγώ, μπει έτσι, δεν θα λειτουργεί 100% εφάρμα. Θέλουμε για την πλήρη λειτουργικότητα και την πιο μέγιστη να είναι σωστά φτιαγμένη. Αυτά όλα να κοιτάνε από εκεί, δηλαδή μπροστά, το μπροστά μέρος της φάρμας, και τα λαμπάκια των observer να κοιτάνε και αυτά μπροστά, και οι μάπες πίσω. Ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία. Θα κάνουμε και το τέλος από εκεί. Ωραία. Κυριλέ. Τώρα. Όχι, έτσι είπαμε. Πρέπει να κοιτάνε όλοι οι observers έτσι. Ούτε πάνω, ούτε κάτω, ούτε από πίσω. Μπροστά. Οι μάπες πρέπει να είναι από πίσω και όχι από μπροστά. Ωραία, βάζουμε εδώ πέρα επομένως αυτά. Μια χαρά. Τα βάζουμε και από εκεί τώρα. Ωραία, κυριλέ. Ωραία, σωστά μπήκε. Ωραία. Μπήκαν όλα όπως ακριβώς θέλαμε. Και τώρα με το redstone. Για να δούμε, το θυμάμαι ακριβώς. Γιατί νομίζω πως δεν το θυμάμαι κιόλας 100%. Το θυμόμαστε ακριβώς, για να δούμε. Κάπως έτσι το είχα κάνει στο σερβέ των House of Gamers. Για όσο το ξέρετε, είναι ο καλύτερος ελληνικός SMP σερβέ. Επιβίωσης. Κάπως έτσι το είχα κάνει εκεί πέρα. Ωραία. Να δούμε γιατί χώνα τέλειες. Να μια τέλεια. Ωραία, καμία άλλη τέλεια. Τώρα επομένως λογικά είναι έτοιμο. Για να δούμε. Πώς έλυσε όλη την μπλοκ από πίσω. Γιατί δεν λειτουργεί.
Σου να το γεμίσουμε solid blocks. Ναι. Κάηκα τελείως. Με συγχωρείτε, αλλά νομίζω κάηκα τελείως. Πρέπει το redstone να είναι... Έσπασε. Ωραία. Πρέπει το redstone να κοιτάει λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Δικά θα είναι έτοιμο τώρα. Γιατί δεν το πιάνει. Μισό παιδιά, θα κόψω μια το βίντεο, να πω μια στο σερβερ πως το θα κάνει και επιστρέφουμε. Λοιπόν παιδιά, επιστρέψαμε για μια ακόμα φορά. Τελικά δεν το θυμόμουν να τόσο καλά όσο νόμιζα. Πήγα στο σερβερ παιδιά, το έλεγξα πως το είχα. Τελικά αυτά πρέπει να τα γυρίσετε ανάποδα, οι μούρες μπροστά και τα λαμπάκια πίσω. Δεν τα... όχι μπροστά. Ο ερυθρόλιθος πρέπει να είναι στο επίπεδο που είναι τα πιστόνια και εδώ πέρα είναι απαραίτητο, μπορεί να ακούγεται ηλίθιο, άρα είναι απαραίτητο, παιδιά, και υποχρεωτικό να μπροστά από τις λάμπες των observer να βάζετε solid blocks, οτιδήποτε solid block, είτε soil σαν αυτό, είτε το οτιδήποτε. Και εδώ από κάτω να έχετε και αυτά, να έχετε και εδώ solid block. Και από ό,τι βλέπετε τώρα, λειτουργεί, ούτε όλα τα πιστόνια δεν λειτουργούν. Και ούτε δεν λειτουργεί τίποτα. Λειτουργεί μόνο αυτό που έφτασε μέχρι εδώ πάνω και θα το κόψει. Από ό,τι βλέπετε. Μόνο αυτό λειτουργεί. Δεν λειτουργεί άλλο μπλοκ. Μόνο αυτό. Ούτε τα άλλα δεν λειτουργούν, ούτε κανένα. Μόνο αυτό. Όπως π.χ. και εδώ. Μόνο αυτό λειτουργεί. Ή εδώ. Μόνο αυτό. Και σιγά σιγά αυτά θα πέφτουν εδώ πέρα. Βασικά δεν έχω δει, θέλω να το δοκιμάσω μια, να δούμε αν γίνεται σε Farmland, αυτό που κάνεις εξύκλικη του σκαπέτη, αν μπορείς να φυτέψεις. Για να το δοκιμάσουμε, αν είναι να το αλλάξουμε τότε. Λοιπόν, για να δούμε. Όχι, δεν μπορούμε. Οπότε παιδιά, αναγκαστικά πρέπει να φέρουμε Mud Blocks. Ναι. Πρέπει να φέρουμε παιδιά. Πρέπει να φέρουμε Mudbox. Για να δούμε πως και σε Susan. Το ξέρω αυτό, δεν τα ξέρω. Γι' αυτό θα δοκιμάζουμε τώρα παρέα να δούμε αν λειτουργεί. Μπορώ να σκάψουμε δύο εδώ πέρα. Δεν έχουμε και φτιάρι, οπότε είναι λίγο επίπονη διαδικασία. Όχι, ούτε σε Susan δεν μπορείς. Ναι. Παιδιά, έπρεπε αναγκαστικά να βρούμε από αυτά τα μαγκρόβιτα δάση, να μαζέψουμε μπόλικη λάσπη και να το φέρουμε εδώ. Γιατί από ό,τι φαίνεται η λάσπη είναι το μόνο χαμηλό μπλοκ που μπορείς να φυτέψεις πράγματα. Επομένως, πρέπει εκείνο να φέρουμε. Και πάλι δεν πειράζει, προσπαθώ να βολευτούμε με αυτό. Ωραία, τα έριξε μέσα. Ορισμένες φορές, τις περισσότερες φορές μάλλον, δεν τα πετάει εδώ κάτω και τα πετάει εδώ πέρα στο ίδιο επίπεδο με αυτά και μένουν. Κακό αυτό το ξέρω, άρα τι να κάνουμε. Ωραία. Πρέπει τώρα να φέρουμε και μία sign. Ωραία, να βάλουμε πέρα ένα μπαουλάκι. Μόνο πρέπει εδώ πέρα να το κλείσουμε με μία πινακίδα. Δεν ξέρω ακριβώς πώς ακριβώς λειτουργεί ο μηχανισμός του παιχνιδιού. Ότι ένα απλό εξωγκωματάκι στον τοίχο, όπως το λένε, εμποδίζει ολόκληρο νερό να γαργαροκυλήσει. Δεν ξέρω, ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη λογική του notch. Λοιπόν, 3 και 3, 6. Ωραία, κάνουμε μια πινακιδούλα εδώ πέρα, όμορφα και ωραία. Ωραία. Να, ήδη μεγάλωσε αυτό. Ωραία, βάλει μια πινακίδα εδώ πέρα για να κόβει το νερό. Να, ένα ολόκληρο εξόγκωμα εδώ πέρα. Καταφέρνει και κλείνει ολόκληρο νερό. Δεν μπορώ ακόμα να το καταλάβω αυτό. Πώς γίνεται.
Αυτά πάνω κάτω. Αυτά τα δύο κομμάτια σύντρων, ξέρετε, επειδή είναι και τα τελευταία που έχω. Δεν έχουμε άλλο σύντρο, παιδιά. Πρέπει να λιώσει το mining με το Fortune 3 pickaxe εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω. Θα το κάνω εκτός καμέρας λογικά, το mining. Και εκτός καμέρας θα ολοκληρώσω και αυτό. Θα τελειώσω τη σειρά με hoppers. Να ξέρετε, παιδιά, ότι πάντως έτσι φτιάχνεται η Zerotic Sugar Cage Farm, η αυτόματη. Έτσι ακριβώς όπως σας έδειξα φτιάχνεται. Θα τα περάσουμε μια σειρά πριν κλείσουμε μια σειρά. Να δείτε, βάζεις από πίσω solid block, μια σειρά με νερό, όσο μεγάλη και μακρουλή θέλετε να κάνετε τη φάρμα, κάνετε και αυτό. Καλό θα ήταν να βάλετε κύβους από λάσπη εδώ πέρα, αυτά που βρίσκεις στο mangrove swamp. Είναι λίγο πιο χαμηλά από ό,τι είναι αυτό, δηλαδή βουλιάζεις και άμα ξέρω πέσει κάτι εδώ πέρα, λογικά στην άκρη εδώ πέρα, μα πέσει το ρουπάι αυτό. Και είναι και το μόνο χαμηλό block που μπορείς να φυτέψεις πράγματα. Σαν αυτό π.χ. Και ναι, επίσης με τα hoppers μια μικρή προσοχή. Πρέπει τα hoppers να τα βάζετε τοποθετημένα κάπως έτσι. Και επίσης το κάθε hopper να κοιτάει και τον μπροστινό του. Όχι τον πίσω του, όχι κάτω, όχι δεξιά-αριστερά, γιατί δεν θα λειτουργήσει η φάρμα. Δεν θα μπαίνουν μέσω τσέστα αυτόματα. Επομένως για να λειτουργεί 100% και για να μην γεμίζουν αυτά entities και κρασαραίνει όλο το παιχνίδι και άμα έχετε σάφια κολοσσή, είναι λογικό θα γίνει γι' αυτό. Να κοιτάνε όλα μπροστά, το ένα μπροστά στο άλλο, το μπροστινό του δηλαδή, ώστε να καταλήγει εδώ. Τα πιστόνια θα τα βάζετε στο δεύτερο επίπεδο, όχι στο πρώτο ή στο τρίτο. Στο τρίτο μπαίνουν αυτά. Στο πρώτο επίπεδο βάζετε solid block, στο δεύτερο βάζετε τα πιστόνια και στο τρίτο επίπεδο βάζετε τους observers με τη μάπα μπροστά και με τη λάμπα πίσω. Όχι με τη λάμπα μπροστά και με τη μάπα πίσω, γιατί δεν θα λειτουργεί καθόλου. Επίσης είναι υποχρεωτικό, το ξέρω ότι ακούγεται ηλίθιο, ξαναλέω, να βάζετε solid blocks εδώ πέρα για να λειτουργεί και επίσης να ενεργοποιεί το συγκεκριμένο πιστόνι. Και εδώ πέρα θα βάζετε τον ερυθρόλιθο, δεν έχει σημασία, μην ανησυχείτε ότι ξέρω εγώ ότι στα 16 blocks, γιατί ευέλικτο ερυθρόλιθο είναι 16 blocks. Σε αυτή τη φάρμα δεν ισχύει αυτό. Μπορείτε το κάνετε όσο μακρουλό θέλετε, χωρίς να έχετε repeaters και τέτοια. Και ναι, βάζετε το redstone στο επίπεδο που είναι το πιστόνι, το έμβολο, ερυθρόλιθο. Στο έτσι. Εντάξει, άμα θέλετε το διακοσμείτε γύρω-γύρω και τέτοια. Μόνο να μην χτυπήσει κανένα μπροστά εδώ πέρα ή το βάλετε, ξέρω εγώ, κάπου εδώ και. Η φάρμα δεν λειτουργεί και τέτοια, ξέρω εγώ, να μπλοκάρετε τα νερά εδώ πέρα. Με μία προσοχή να το διαμορφώσετε, να το κάνετε όμορφο όπως γουστάρετε εσείς. Πάντως έτσι γίνεται. Τώρα η φάρμα είναι έτοιμη, απλά πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτά εδώ. Ωραία, εδώ θα κάτσω τώρα να περιμένω, θα πρέπει 50 ώρες τώρα μέχρι να πάει κάποιο στο τρίτο επίπεδο. Πάντως έτσι λειτουργεί. Να βάλω και αυτά εδώ πέρα. Κάπως έτσι λειτουργεί πάντως. Έτσι είναι εμφανισιακά. Θα το κάνουμε και μια φωτογραφία για τα screenshot. Έχω μια μανία να τα. Όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, να τα κάνω τέλεια τα βίντεο μου. Δεν θέλω να τα κάνω άχρηστα όπως τα έκανα παλιά. Διορθώσαμε και το πρόβλημα με το lag. Όλα κυριλέ, όλα μια χαρά. Το PC μόνο με κάνει καμία ανάφλεξη. Γιατί ουσιαστικά το ζορίζουμε περισσότερο τώρα. Μην γίνει καμία βλαγία μόνο, τέλος πάντων νομίζω να θα γίνει. Αυτά πάνω κάτω. Το τελευταίο μου σίδερο, παιδιά, είναι αυτό. Αυτά πάνω κάτω. Τώρα αυτό λογικά τώρα θα αρχίσει να μένει μπρος σιγά σιγά. Λοιπόν, παιδιά, αυτά ήταν τα projects που έκανα off camera. Ήταν το σπίτι που εδώ πέρα το ολοκλήρωσα εκτός από τη σκεπή και όλα αυτά. Και από που μάζεψα την πέτρα. Αυτό το βίντεο ήταν πιο πολύ βίντεο update για να σας δείξω ότι projects έκανα όσο έλειπα. Και επίσης φτιάξαμε και εδώ πέρα παρεούλα τη φαρμούλα αυτή εδώ πέρα. Είναι πολύ εύκολη η κατασκευή, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Ακόμα και ένας άχρηστος στο redstone όπως εγώ καλή ώρα δεν ξέρω τίποτα από redstone, μόνο από builds. Κατάφερα και το έκανα με τεράστια ευκολία. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Επομένως, αυτά. Επίσης το τάφι εδώ πέρα κάνει τρελή αντίθεση με το gravel, το grass και αυτό εδώ πέρα το path. Πολύ ωραίο. Επίσης έβαλα και αυτά εδώ πέρα σαν κόκκινο χαλί και στις δύο πόρτες. Και ναι,
Πολύ ωραία παιδιά το έκανα. Ιδίως εδώ πέρα το ισόγειο που, που σου λένε το διαμόρφωσα σαν λόμπι, δηλαδή σαλόνι και τέτοια. Για πάνω έχω τα δωμάτια. Είναι πολύ καλό design. Και για μεσαιωνικό κιόλας είναι το καλύτερο. Αυτά. Επίσης οι χωρικοί εδώ πέρα πουλάνε και ωραίες προσφορές. Με 11 σμαράδια παίρνω ολόκληρη diamond πανοπλία. Και πουλάει κάτι τσέρεν εδώ πέρα, κάτι λακίες. Αλλά αυτή είναι η πιο rare armor η τσέρεν. Όσο και αυτό χάζω να ακούγεται, είναι rare πανοπλία αυτή. Δεν την καταφτάσεις, τη βρίσκεις. Και αυτό μας πουλάει ήδη το 90%. Αυτός μας πουλάει Fortune 2, από εδώ έφτιαξα το Pickax. Και ωραία πραγματάκια. Αυτά. Ευχαριστώ πραγματικά που παρακολουθήσατε. Σας ευχαριστώ θερμά όλους. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.